διοργανώνουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Λαμβάνουμε πρόταση πριν δύο μήνε στο Υπουργείο Παιδεία για να διοργανώσουμε του μαθητικού στην τελική φάση των αγώνων στίβου κλασικού αθλητισμού Ελλάδα-Κύπρο. Ανταποκρίθηκε το Υπουργείο στο έτοιμά μα, έτσι 22 και 23 Απριλίου, ο μαθητικό αθλητισμό θα χτυπάει στι αίρε. Πάνω από 600 μαθητέ από Ελλάδα και Κύπρο θα έρθουν εδώ πέρα για να διοργανώσουμε δύο μέρε στο Δημοτικό Στάδιο Σερών του αγώνε αυτού. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Σερών, τον Περιφερειακό κ. Σπυρόπουλο και τον Δήμαρχο κ. Μιλιάνγκα για την αμέσως παράστασή τους στο αίτημά μας για να διοργανώσουμε όσο το δυνατόν πιο άρτια αυτούς τους αγώνες. Χωρίς συνεργασία φορέων δεν γίνονται αυτοί οι μεγάλοι αγώνες στην τελική φάση. Για να καταλάβει τη σπουδαιότητα των αγώνων, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 έχουν γίνει τέτοια τελική φάση αγώνων στις ΣΕΡΕΣ. Άρα λοιπόν, όχι μόνο βέβαια για την Περιφέρεια και ο Δήμο Σερών, για το Επιμελητήριο και οι υπόλοιποι Δήμαρχοι και φυσικά συνδιοργανωτές είναι και ο ΣΕΡΕΣ. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα για να ξεκινήσουμε τους αγώνες. Τελετή έναρξη είναι τη Δευτέρα 4:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Αγώνες κλασικού αθλητισμού γενικών και επαγγελματικών ηλικίων Ελλάδος και Κύπρου θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Απριλίου. Εδώ πραγματικά το σύνθημα ενώνουμε δυνάμεις, παίρνει σάρκα και οστά. Σε συνεργασία φυσικά με το Δήμο και με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερών, το ΣΕΓΑΣ, το Επιμελητήριο και όλους τους φορείς, διοργανώνουμε αυτούς τους αγώνες. Όπως είπε ο κύριος Διευθυντής, πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες έχουμε να διοργανώσουμε τέτοιους αγώνες. Όπως καταλαβαίνετε, η καρδιά του αθλητισμού όσον αφορά τα παιδιά θα χτυπά στις ΣΕΡΕΣ. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους και την κυρία Δήμαρχο, τον κύριο Διευθυντή και όλους οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν και φέραν τους αγώνες εδώ. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι 700 παιδιά με τους συνοδούς τους και τα νιάτα της Ελλάδος και της Κύπρου θα είναι Δευτέρα και Τρίτη 22 και 23 Απριλίου εδώ. Εμείς πάντοτε θα είμαστε δίπλα σε συνδιοργανώσεις ή διοργανώσεις τέτοιων αγώνων και όταν μάλιστα αναφερόμαστε στα παιδιά μας, εκεί είναι που θα μας δείτε κοντά και δίπλα σας. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε καλά οι αγώνες και από εδώ και πέρα να έχουμε και μια καλύτερη συνεργασία όσον αφορά το να προσπαθήσουμε όλοι μαζί σε μεγαλύτερο επίπεδο αγώνων να πάμε και να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις, τις αθλητικές που υπάρχουν και στο Δήμο Σερών και φυσικά σε όλο το Νομό Σερών. Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες λοιπόν κλασικού αθλητισμού ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου στην τελική τους φάση, Δευτέρα και Τρίτη, φιλοξενούμε με πολύ χαρά στην πόλη μας. Μια διεκδίκηση την οποία ξεκίνησε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και συμβάλαμε όλοι μας από την πλευρά μας, και ο Δήμος Σερών και η Περιφέρεια, το Επιμελητήριο, όπως αναφέρθηκε και όπως προορίσατε, για να μπορέσουμε πραγματικά αυτή τη γιορτή του σχολικού αθλητισμού να τη φέρουμε στην πόλη μας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Με πολύ χαρά και ο Δήμος Σερών από την πλευρά του προσπάθησε μέσα στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας και δεδομένου τη πρόσφατη ανάλυση καθηκόντων από τη δικιά μας Δημοτική Αρχή να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβράμουμε όσον αφορά το Δημοτικό Στάδιο Σερών, να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους αγώνες και γενικώς να προσφέρουμε σε αυτή τη διοργάνωση και να βοηθήσουμε να γίνει με επιτυχία κάτι που θα το χαρούμε όλοι μας και φορτίζουμε να έχουμε και στο μέλλον πολλές τέτοιες διοργανώσεις. Να πω ότι πραγματικά πρόκειται για διαδικασίες και διοργανώσεις που μας ενώνουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε όλοι οι φορείς, ο καθένας από την πλευρά του, να συνδράμουμε στην κοινή προσπάθεια να βοηθήσουμε τον αθλητισμό που είναι πραγματικά υπόθεση ευεξίας, υγείας σε όλα τα επίπεδα. Προσδοκούμε στην βέλτιστη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων, την οποία βλέπουμε ήδη να υλοποιείται, όσον αφορά την εξέλιξη και την αναβάθμιση αυτών των διοργανώσεων στην πόλη μας και την προσπάθεια που πραγματικά πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε για την αναβάθμιση και των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους τους στην προσπάθεια. Εύχομαι πραγματικά τα επόμενα χρόνια να φέρουμε και μεγαλύτερες διοργανώσεις.